Γιατί έχουμε κατάληψη στα εκδοτήρια λογαριασμών της ΔΕΗ, Νίκο. Ναι, βρισκόμαστε εδώ στην Πειραιώς, στο ύψος της Καλλιθέας, όπου βρίσκονται τα εκδοτήρια λογαριασμών της ΔΕΗ. Περίπου 400 συνδικαλιστές και εργαζόμενοι της ΔΕΗ τα έχουν καταλάβει από το απόγευμα. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα εκτύπωσης των πρώτων λογαριασμών της ΔΕΗ που θα έρχονταν στους καταναλωτές, ναι, με το αυξημένο τέλος ακινήτων. Οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστές λένε ότι ξεκινούν την κατάληψη αυτή. Με στόχο να μην εκδοθούν οι λογαριασμοί που θα περιλαμβάνουν το τέλος ακινήτων, Νίκο. Αυτός. Να μην εκδοθούν και να μην φύγουν οι λογαριασμοί. Μάλιστα. Οι πρώτοι 30.000 λογαριασμοί είπαμε ότι έχουν ήδη εκδοθεί. Mm-hmm. Και όσο περνάει η ώρα, αυτό το οποίο βλέπουμε, Λίδα, είναι και άλλοι συνδικαλιστές από άλλους χώρους, από άλλες παρατάξεις, από την ΓΕΣΕΕ, από την ΑΔΕΔΗ, να βρίσκονται εδώ, όπως και θα λέγαμε, παρατάξεις. Επομένως, δεν είναι μια συμβολική κατάληψη. Είναι μια κατάληψη που έχουν στόχο να διαρκέσει και να φέρει και ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Γι' αυτό. Αυτό το οποίο μας είπαν πριν από λίγο οι συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ είναι ότι ξεκινάει συμβολικά η κατάληψη. Εάν έρθει κόσμος και μείνει, μάλιστα, θα παραμείνει η κατάληψη. Μάλιστα. Τώρα, το θέμα είναι ότι η ΔΕΗ μπορεί να ενεργοποιήσει το δεύτερο σχέδιο, το οποίο είχαμε αναφερθεί εμείς από το Sky, ότι μπορεί να χτυπώσει σε άλλη κρατική υπηρεσία τους λογαριασμούς με το ενιαίο τέλος. Βεβαίως θα έχουμε καθυστέρηση. Mm-hmm. Αυτό είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει στην αποστολή των λογαριασμών. Παρακολουθούμε λοιπόν την εξέλιξη του θέματος. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Υποφάντη.